Χαμός. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Να και η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Ξεκινήσαμε από την Τρίτη, να η Τετάρτη, να και η Πέμπτη. Σήμερα βέβαια και μια πολύ μεγάλη μέρα, 25 Μαρτίου, έτσι όπως κύλησε αυτή η μέρα. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε επουδενή όλα αυτά που συνέβησαν πριν 200 χρόνια. Και πρέπει πραγματικά να σεβόμαστε και να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους. Και το λέω πραγματικά για να μπορούμε σήμερα εμείς να κάνουμε ελεύθερα τηλεόραση, να μιλάμε ελληνικά και. Ποιος θα το φανταζόταν ότι αυτές οι μικρές ομάδες Ελλήνων θα κατάφεραν τόσα πολλά πράγματα. Ίσως νομίζω ότι χρειάζεται μες στο μυαλό μας να φτιάξουμε έτσι αυτές τις μικρές ομάδες και να τις μεγαλώσουμε μέσα μας για να θυμόμαστε ότι οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά όταν είμαστε ενωμένοι. Θα μπορούσα να συζητά ώρες για όλη αυτή την ιστορία, αφού φέτος κλείνουν και 200 χρόνια από την Επανάσταση, αλλά τουλάχιστον το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε και σαν εκπομπή είναι έτσι σεβασμός για εκείνους τους ήρωες. Και αυτούς που μάθαμε και για αυτούς που δεν μάθαμε ποτέ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή και βέβαια δεν είμαι μόνος μου, ποτέ δεν είμαι μόνος μου, γιατί κοντά μας είναι και η Πρέστης! Νιώθω λίγο παράξενα γιατί ο πρώτος καλεσμένος είναι ένα παιδί που όταν το γνώρισα ήταν μικρούλης, 12-13 ετών. Νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε, μιλάω για τον αδελφό του Παντελή Παντελίδη που σήμερα είναι καλεσμένος στην εκπομπή. Και φανταστείτε πώς είναι τα συναισθήματά μου, το ότι τον συναντώ, το ότι θα τραγουδήσει, το ότι η φωνή του αγγίζει πάρα πολλές φορές την φωνή του Παντελή, το ότι θα τραγουδήσει ζωντανά εδώ, το ότι θα μιλήσω. Φανταστείτε πόσα συναισθήματα αυτή τη στιγμή συμβαίνουν μέσα στην καρδιά μου και μέσα στο μυαλό μου. Αλλά είναι και η πρώτη του συνέντευξη. Γενικά έτσι χρειάζομαι λίγο και τη θετική σας ενέργεια, γιατί νιώθω ότι και ο Παντελής είναι κάπου εδώ και μας βλέπει. Γρηγόρη, έρχομαι. Με θες άτομα, πες μου λοιπόν τι κατά. Είναι ο αδερφός του αδικοχαμένου Παντελή Παντελίδη. Τι να σου πω, τρομάζω και φοβάμαι. Νύχτες κακές δεν θέλω να θυμάμαι. Μένω εδώ γιατί τα όνειρα τα έκανα μαζί σου. Όταν ήταν μικρός δεν σκεφτόταν καθόλου να ασχοληθεί με το τραγούδι. Στη ζωή μου, στα κύματα. Ήθελε απλώς να μάθει κιθάρα για να μπορεί να παίζει στην ορχήστρα του αδερφού του. Όμως το ταλέντο του και η αγάπη του κόσμου τον έκανε να αποφασίσει να ξεκινήσει τη δική του πορεία στο χώρο. Και μέχρι στιγμής τα καταφέρνει μια χαρά. Ας υποδεχτούμε τον Κωνσταντίνο Παντελίδη. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθες. Τι κάνετε? Εμείς καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε? Είμαι πολύ καλά. Άρα Κωνσταντίνε μου γλυκέ. Εντάξει, έχω παράξενα συναισθήματα, θέλω να είμαι ειλικρινής, νομίζω το καταλαβαίνεις. Και εγώ. Και εσύ, είδες και το βίντεο. Ναι, το βίντεο τώρα. Και στη θέση που κάθεσαι και δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια, έχουν περάσει πολύ λίγα χρόνια με τον αδερφό σου. Όσο βασικά και να περάσουν είναι σαν. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Σαν... Εσείς το ζείτε σαν οικογένεια και θέλω να είμαι ειλικρινής. Σαν την οικογένεια δεν πονάει κανείς. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Από εκεί και πέρα, εμείς οι άνθρωποι που τον ξέραμε, τον Παντελή, το καθένας έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό του και στη μνήμη του, τον έχουμε πάντα. Και απλά τώρα είναι πάρα πολύ παράξενο. Γιατί θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει μια φωτογραφία που μας δείχνει στην πραγματική ηλικία που γνωρίστηκα εγώ με τον Κωνσταντίνο. Και θα παρακαλούσα λίγο να τη δω, παρακαλώ. Αυτή είναι η φωτογραφία. Στην άξο, στην άξο. Στην άξο είναι εδώ. Εσύ μωρό.
Το 11, 9. 9 χρονών 9. Εκεί πέρα. Τώρα 19. Μάλιστα. 9 χρονών εκεί. Να πω ότι στα 9 ο Κωνσταντίνος είχε το όνειρό του να ακολουθήσει τι, τη μουσική. Καθόλου τραγούδι. Καθόλου τραγούδι. Καμία επαφή. Mm-hmm. Καμία επαφή. Κιθάρα έπαιζα πολύ μικρό. Δηλαδή, με είχαν γράψει η μάνα μου και ο Παντελής, ας πούμε, και ο πατέρας μου σε οδείο να μάθω κλασική κιθάρα. Έκατσα 3-4 χρόνια, έμαθα και ακουστική. Ενώ καθαρά και κιθάρα, στο μέλλον κάποια στιγμή, αν μπορέσω κιόλα, να μπω στην ορχήστρα του Παντελή. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό ήταν το. Έχω έρθει στο πατρικό σα σπίτι. Ένα σπίτι που πάρα πολύ γλυκό, γεμάτο αγάπη, γεμάτο όπω τα σπίτια όλων των ανθρώπων τη δικιά μα. Θα πω και οικονομική κατάσταση, γιατί και εμένα ο παπάς μου εργάτης ήταν, η μαμά μου μοδίστρα. Ο καθένας μεγάλωνε σε διαμερίσματα, άλλος 80 τετραγωνικά, mm. άλλος 100, άλλος 70, άλλος 50, άλλος 90, αλλά σε μια εργατική περιοχή. Έτσι. Τρία αγόρια λοιπόν μεγαλώνεται μέσα σε ένα σπίτι και ουσιαστικά θέλω να μου πεις λίγο, γιατί είναι και ο φίλος, έτσι, να του στείλουμε πολλά χαιρετίσματα. Και να στείλουμε χαιρετίσματα και στα νύψια σου, να τα χαίρεσαι. Ναι, ναι, την Αθηνούλα και τον Παντελή. Να είσαι καλά. Πώς είναι να μεγαλώνουν τρία αγόρια που ο Παντελής βέβαια είχε ξεκινήσει με το στρατό, αλλά πάντα έπαιζε μουσική και μέσα στο σπίτι. Πάντα, πολύ μικρό. Για δώσ' μου λίγο, δηλαδή ποιος είναι ο μπαμπάς είναι αυτός που σας ενέπνευσε για μουσική ή ο Παντελής. Ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς τον Παντελή. Εγώ και ο Παντελής και ο μπαμπάς. Η μαμά καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία. Η μαμά μαγείρευε. Ναι, ναι, ναι. Για να παίρνετε δύναμη. Ο μπαμπάς τι μουσικό όργανο παίζει. Τον Μπερλέκη. Όχι, παίζει αρμόνιο. Αρμόνιο. Και παίζει και κιθάρα. Α, μάλιστα. Για περιέγραψε μου λίγο λοιπόν την κατάσταση. Τι γίνεται, δηλαδή, υπήρχε κάποια στιγμή. Όπα, σταμάτα ρε Παντελή, ας πούμε, θέλουμε να διαβάσουμε. Ή εσύ να πάρεις την κιθάρα και όπα, όπα, όπα. Τι γινόταν. Από μένα όχι, από τους γονείς μου. Από τους γονείς. Δηλαδή, οι γονείς μου φάνε στον Παντελή, από τα σταμάτα. Θα κοιμηθούμε κτλ. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο συγχαρητήριο σε όλες τις μάνες που μεγαλώνουν αγόρια. Ναι. Γιατί όπως και η δικιά μου μάνα που μεγαλώνει δύο αγόρια, φαντάσου τρία. Τώρα άντε τώρα να βάλεις. Στην εφηβεία αλλά και όταν ήμασταν μικροί, τρία αγόρια να τα βάλει σε τάξη. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Δύσκολο. Οπότε ένα χειροκρότημα για όλες τις μάνες που μεγαλώνουν αγόρια. Ξέρω πολύ καλά πώς είναι, από τα πιο απλά πράγματα μέχρι τα πιο δύσκολα. Η απόφαση πότε πάρθηκε ότι θα ασχοληθείς με το τραγούδι. Τελείως τυχαία. Αν με ρωτάς, το είχα στο μυαλό μου από τότε που έβγαλα το βιντεάκι στο YouTube. Ένα τραγούδι δικό μου, μισό κιόλας το ανέβασα. Το κάνω αυτό που θέλεις. Αν με ρωτάς πότε σχεδίαζα να κάνω κάτι παρόμοιο, αντίστοιχο, θα ήταν σε 2 χρόνια το λιγότερο. Mm-hmm. Τελείωσε την πλάκα, καραντίνα. Βλέπαμε όλοι με τους γονείς μου, τον αδερφό μου, τον φίλιο, όταν έβαζαν βιντεάκια στο YouTube, ας πούμε, με μια κιθάρα ο καθένας κτλ. Και λέω, εντάξει, οκ, κάτσε να ανεβάσω κι εγώ. Δεν φαντάζομαι πότε θα έχει τόσο πολύ. Ξέρεις, δηλαδή, και το σχεδίαζα πολύ αργότερα και έγινε πολύ δυνατό, ας πούμε, μπαμ, δεν το περίμενα. Έως ότου ένα σημείο όμως για σένα η αγάπη είναι αστείο. Κάνε, κάνε, κάνε αυτό που θέλεις, μη λογαριάζεις, μην μ' αποφεύγεις. Πού να, πού να, πού να, πού να πας, δεν θα σ' αντέξει κανείς και θα γυρνάς. Εντάξει, είναι υπέροχο γιατί θέλω να πω κάτι. Πριν από λίγες μέρες εμφανίστηκες και μαζί με το φίλο τον Πάνο, τον Γκιάμο, στο σπίτι με το Μέγκα το βράδυ. Και ήταν συγκλονιστικό αυτό. Πρώτη φορά ζωή μου φόρεσα ακουστικά. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά ζωή μου ακουστικά φόρεσα. Θέλω να πω ότι το αποτέλεσμα ήταν. Ρε παιδί μου, και ξέρεις, δεν με πείραζε καθόλου το ότι σε πάρα πολλά σημεία η φωνή σου είναι ίδια με τον Παντελή. Έτσι. Αλλά αυτό εμένα δεν με ενοχλεί. Και δεν με ενοχλεί γιατί, όπως δεν με ενοχλεί, θα πω μια άλλη οικογένεια. Ας πούμε, οικογένεια Διονυσίου. Δηλαδή, δεν με πειράζει. Έχω ακούσει τον Διαμαντή Διονυσίου, που ενώ λέμε ότι ο Στέλιος Διονυσίου μοιάζει τη φωνή του μπαμπά του, του Διαμαντή, του Στράτου, του μοιάζει πολλές φορές περισσότερο από του Στέλιου. Ναι. Ο Άγγελος έχει μια άλλη χρειά. Αλλά θέλω να πω ότι συμβαίνει στις οικογένειες οι φωνές πολλές φορές να αγγίζουν. Εσύ όμως τι γίνεται. Έχεις ένα γλυκό. Ξέρεις, καμιά φορά λες, ρε παιδί μου, έχω αγαπήσει έναν άνθρωπο. Πού συνέβη αυτό που συνέβη. Έρχεται ένας άλλος άνθρωπος που μοιάζει η φωνή του. Και λες, ναι, αλλά κάτι μου βγάζει μια αρνητικότητα. Εσύ, σημαίνει να είσαι και πολύ γλυκό παιδί. Και αυτή τη στιγμή να το παίρνεις όλο πάνω, να παίρνεις όλη αυτή την αγάπη, όλη αυτή την αστερόσκονη, να την παίρνεις. Και σε αυτό θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Γιατί δεν έχεις βγει ούτε με ύφος, ούτε με στυλ, ούτε. Βγαίνει μια ευγένεια.
και είναι όλη αυτή η αγάπη της οικογένειας. Μένω εδώ γιατί τα όνειρα τα έκανα μαζί σου, ισορροπώντας τη ζωή μου μες στα κύματα. Μένω εδώ όλο το βράδυ να χαϊδεύω το κορμί σου, δίνοντας λύσεις στα μεγάλα μας προβλήματα. Μα για φαντάσου όλα τα ρούχα μου να λείπουν απ' τα σκοινιά σου. Μα για φαντάσου δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου. Θα σου πω από λίγες ότι μοιάζουν οι φωνές μας. Θα συμφωνούσα μαζί σου αν μιλούσα μια τελείως άλλη φωνή ή παιδική ή δεν ξέρω και εγώ τι και τραγούδαγα και έβγαινε μετά ένα τέτοιο. Από ό,τι μου λένε κιόλας, είναι πολύ κοντά ο τρόπος ομιλίας μου με τη φωνή που βγάζω στο τραγούδι. Πολύ. Και η ήχη που βγάζει. Με τον Παντελή είχαμε μιλήσει για σένα. Μου είχε πει ότι πού να ακούσεις το μικρό. Μου είχε πει αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ τώρα. Πού θα φανταστώ τώρα ότι θα γυρώσουν και εσύ τραγουδιστής. Οπότε. Και το άκουγα. Εδώ, εγώ δεν το. Δεν το ήξερες κι εσύ. Εσύ μέχρι τα. Εκεί στα 12-13 πριν. Λίγο πριν. Πάρεις την απόφαση. Είχες σκεφτεί κάτι άλλο να γίνεις. Δηλαδή είχες πει μαμά, θέλω να γίνω μηχανικός, θέλω να γίνω οδοντίατρος, θέλω κάτι. Όχι, γιατί έπαιζε αρκετά καλή κιθάρα για την ηλικία μου τότε. Είχαμε και το πρακτορείο προπόσης στην Νέα Ιωνία, ας πούμε, και το έχουμε εννοείται ακόμα. Και εντάξει, εκεί κοίτασα. Με τον Παντελή παίζετε μαζί κιθάρα? Όχι, δεν πρέπει να έχουμε παίξει μαζί. Δεν έχετε παίξει ποτέ μαζί? Σπίτι, ας πούμε, ναι, έκανα τραγούδι. Όχι σε κάπου δημόσια. Ναι. Όχι, καλά, ήσουν πολύ μικρός. Ναι. Σπίτι, ναι, εντάξει. Υπάρχει. Ήξερα να παίζω δύο τραγούδια, ας πούμε. Εντάξει. Κωνσταντίνο, που γλυκέ, σε βλέπω και. Να σου πω, υπάρχει ένα ηχητικό. Απόσπασμα που μιλάει, νομίζω από ραδιοφωνική εκπομπή είναι. Νομίζω μιλάει ο Παντελής για σένα. Θα ήθελα λίγο να το ακούσουμε, παρακαλώ. Ναι. Έχω ένα μικρό αδερφό 10 χρονών, ο οποίος παίζει όλη μέρα μαζί. Και έχει πολύ πλάκα. Και έρχεται και στο μαγαζί και έρχεται σε live και με ακούει από 4 χρόνων. Έρχεται σε μαγαζιά, σε live, σε... και στο θέατρο. Το σήκωσε και ο Βασίλης ο Καράς και τα γουίσανε μαζί. Πολύ ωραία. Μοιάζεται με τον αδερφό σου? Ναι, αν και είναι μικρός ακόμα, αλλά είναι έτσι. Του αρέσει η μουσική, ήδη έχει γραφτεί σε ροδίο, παίζει κιθάρα. Και αποφωνεί, έχει βγει με τον αδερφό του. Η φωνή δεν θα είναι η κατηγορία. Πάντως τη μουσικότητα την έχει, είναι πολύ καλό. Την έχει, οπότε παίζει κάποια φάση, αν του αρέσει και μπορέσει και φωνητικά μετά, να σας δούμε και μαζί να τραγουδάτε. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Μάλιστα. Αυτό το είδα, συγγνώμη, που διακόπτω πριν ένα μήνα. Α, δεν το ήξερες κι εσύ. Ναι. Μάλιστα. Δεν το ήξερα ότι. Είναι συγκλονιστικό γιατί βλέπεις ότι ο Παντελής δεν προσπαθεί να πει υπερβολές. Όχι. Με την έννοια, θα δείξει. Πάει σε ένα οδείο και αυτό πάντα μου άρεσε στον Παντελή. Όλα θα φανούν στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Και επειδή είσαι και έκτης, και επειδή και εσύ και εγώ και ο αδερφός σου λατρεύουμε το ποδόσφαιρο, εγώ Ηρακλείδας βέβαια, αλλά επειδή αγαπάμε, όλα θα φανούν στη σέντρα, φίλε. Κατέβα, βγες και θα φανούν όλα. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Ναι, και θεωρώ. Είναι πολύ σημαντικό το ταλέντο, αλλά δεν χρειάζεται μόνο αυτό. Θεωρώ το περισσότερο που χρειάζεται είναι η δουλειά. Όταν άκουσες για πρώτη φορά αυτό το απόσπασμα, τι αισθάνθηκες, που τα έλεγε ο Παντελής? Δεν ήξερα ότι του είχαν κάνει τέτοιες ερωτήσεις να τραγουδίσετε μαζί κτλ. Και τα χάσε λίγο, γιατί δεν τραγούδαγα ιδιαίτερα. Δηλαδή, κιθάρα έπαιζα κυρίως. Ναι, γι' αυτό και ίσως αυτός φοβήθηκε κιόλας να πει, γιατί σου λέει. Ναι, δεν θέλει να τραγουδίσει ποτέ. Ναι. Μπορεί να μην θέλει να τραγουδίσει ποτέ. Κι αν δεν μίσω, δεν σε συμφθεώ κι εγώ. Καταραμένο το βουνό που πάω τον πόνο μου να πω. Μα θα τον βρω, τον εαυτό μου θα τον βρω. Κυβερνώ, όμως δεν πάω να αγαπώ. Κι αν με μίσω, φταίς εσύ φταίω κι εγώ. Καταραμένο το βουνό που πάω τον πόνο μου να πω. Μα θα τον βρω, τον εαυτό μου θα τον βρω. Κυβερνώ, όμως δεν πάω να αγαπώ. Υπάρχει ένας αστικός μύθος
που λέει ότι ο Παντελής έχει γραμμένα πάρα πολλά τραγούδια που δεν τα κυκλοφόρησε. Ναι. Αυτή την ερώτηση, δεν συγγνώμη αν την κάνω σε έναν και δεν το γνωρίζει, μπορεί να είναι κάτι που να το ξέρει η μαμά, ο μπαμπάς, ή να έχετε κάποιο λόγο που να μην θέλετε να γνωρίζει, το πείτε. Γνωρίζω, γνωρίζω. Υπάρχουν πραγματικά, είναι αστικός μύθος ή είναι πραγματική πληροφορία ότι υπάρχουν στο σιρτάρι πολλά που ο Παντελής δεν τα βάλε ποτέ, το να κάτσει κάτω να τα βάλει μουσική και να τα τραγουδήσει. Το πολλά είναι κάτι σχετικό. Ναι. Υπάρχουν. Δεν υπάρχουν στο στούντιο γραμμένα. Υπάρχουν όμως μισά από κινητά, κάποιοι στίχοι, κάποιες μουσικές, μισά τραγούδια. Μάλιστα. Εσύ αυτά που έχεις βγάλει μέχρι τώρα έχεις νομίζω κυκλοφορήσει στο YouTube 2, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μπορείς να πεις το πρώτο. Το κάνω αυτό που θέλεις. Ναι. Κάνω αυτό που θέλεις. Κοίτα, που πήγε πάρα πολύ καλά. Καλά, καλά. Θα μου λες λίγο γιατί πάρα καλά με τους αριθμούς μέχρι που έφτασε αυτό. Τι έκανε. 1.200.000 νομίζω. 1,5 εκατομμύριο, ναι, εκεί. Ναι. Και το δεύτερο. 1,5 και το δεύτερο. 1,5 και το δεύτερο. Το μαθαίνεις ακόμα. Και ουσιαστικά το τρίτο είναι αυτό που βγάζουμε τώρα, το καιρό τώρα πάει. Το τρίτο είναι το πρώτο που βγάλαμε τη δισκογραφική με τη Ρεατή Κομπαλ Music. Μάλιστα. Το Κι αν με μισό. Κι αν με μισό. Αυτό είναι το τέταρτο. Αυτό είναι το τέταρτο που βγάλαμε. Τέταρτο, μάλιστα. Αυτό είναι το τέταρτο. Καιρό τώρα πάει. Κοίταξε, από τότε που δεν υπάρχουν τα CD πια, δεν προλαβαίνεις μέσα στο YouTube να δεις πόσα βγήκαν και πολλά τραγούδια. Ουσιαστικά. Μάλιστα. Και θέλω να σου πω, το Κι αν με μισό που βγάλα πρώτο δισκογραφικό ήταν το τελευταίο τραγούδι που έγραψα. Και το καιρό τώρα πάει είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψα. Που το έγραψα σε ηλικία. 15,5 χρονών. Μα ήρθε η ώρα να σηκωθώ, να μην ακούω το παραμύθι αυτό έχω. Πες ό,τι θέλεις. Σκανάλι πατάω σε ένα λεπτό, να βρω μια λύση δεν μπορώ γι' αυτό. Ας εμένα σκοτώθω, γιατί σ' αγαπώ. Γιατί σ' αγαπώ. Ο Παντελής ήταν ποιητής, δηλαδή ουσιαστικά έβγαζε από τα σχοινιά και τα απλωμένα ρούχα ή τα σκούπισε τα πόδια σου. Εικόνες. Που ουσιαστικά ήταν λες και ήταν σκηνοθέτης. Εικόνες και σκέψεις που λες, ρε φίλε, πώς θα κάνει όλο το τραγούδι. Ήταν μαγικό αυτό το πράγμα. Τρομερός ποιητής. Δηλαδή, γι' αυτό. Ξέρω τα περισσότερα τραγούδια γιατί έχει γράψει. Οπότε κατάλαβες. Και κάτι που σου είχε πει που είχατε πάει στο Πήλιο. Ναι. Στο Όμορφος Κόσμος. Όμορφος Κόσμος, τότε. Ναι. Νομίζω το δεν ταιριάζεται, σου λέω, δεν θυμάμαι τώρα ποιο. Μια αναπάντητη του έκαναν. Ναι, μια αναπάντητη που λέει: μπορεί να δεχτεί το αγρίνιο. Σωστά. Και φαντάστηκε αυτό ότι ήθελε να είναι αυτή που θέλει να είναι και γράψε. Είναι συγκλονιστικό, ήταν φοβερό. Εσύ από πού πηγάζει η έμπνευσή σου και γράφει. Δηλαδή θέλω να πω: τι είναι αυτό, πες μου τις εικόνες σου, όσο μπορεί να μου τις εξηγεί, γιατί το να εμφανιστούν εικόνες. Προφανώς δεν συγκρίνονται οι εμπειρίες που έχω εγώ με τις εμπειρίες του Παντελή, εννοείται. Είμαι 19 και ήταν 30. Εντάξει. Ανάλογα συναισθήματα, ενώ μια κοπέλα μπορεί να κάνεις κάτι όμορφο, να χωρίσεις από φίλους, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Σκέφτεσαι να πάρεις ένα τραγούδι του Παντελή και να το βγάλεις κάποια στιγμή. Φυσικά, εννοείται. Όλα, άμα μπορέσω, που έχουν μείνει, ας πούμε, στο σιρτάρι, εννοείται. Μάλιστα. Θα ήθελα, και το λέω αυτό σαν πρόταση. Απλά ήθελα, συγγνώμη που διακόπτω, να δοκιμάσω για αρχή με τα δικά μου. Και πολύ καλά θα κάνεις. Εγώ λέω αυτό μπορεί να κάνει και 5 χρόνια και 10 να το κάνεις. Θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή η τεχνολογία έχει προχωρήσει, όπως έκανε ο Γιάννης ο Βαρδής μαζί με τον μπαμπά του, τον Αντώνη τον Βαρδί, που μετά που έφυγε ο Αντώνης, ναι, τραγουδήσανε μαζί ουσιαστικά και βγάλανε ένα τραγούδι. Θα ήθελα πάρα πολύ, αν υπάρχει κάτι ακουστικά από τον Παντελή, να σας ακούσουμε και τους δύο μαζί. Ξέρετε, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όσο μπορούσε να γίνει αυτό. Ναι. Ωραίο θα ήταν. Ναι. Δύσκολο. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Τέτοια όλη η ολοκληρωμένη κατάσταση. Μακάρι να μπορέσει να υπάρχει, να γίνει και αυτό. Μάλιστα. Θα ήταν πολύ όμορφο. Ξέχνα όσα είπα χτες το βράδυ. Ζεβίνω ό,τι είπες και για μένα. Σκοτάδι πίνω από εκεί ψηλά για σένα. Ξέχνα όσα είπα χθες το βράδυ. Σβήνω ό,τι είπες και για μένα. Λιώμα θα έρχομαι μες στο σκοτάδι. Υπάρχει κάποιο αντικείμενο του Παντελή, κάτι που να σου φέρνει γούρι που το έχεις κοντά σου, κάτι που έχεις κρατήσει, κάτι που ήταν πολύ δικό σας, κάτι που σου είχε δώσει και σου είχε πει μικρέ αυτοκράτατο,
κάτι που να έχει δικό του και να σε συντροφεύει. Καταρχάς, αυτό που θυμάμαι που μου είχε πάρει και μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ένας παπαγάλος. Κίτρινος, παιδί μου, ΑΕΚ. Θέλω να σου πω, φαντάζομαι τον Παντελή. Είχαμε τόσο οικειότητα και τα λοιπά. Τι είναι οικειότητα, όλα τα αδέρφια έχουν οικειότητα. Αλλά φαντάζομαι είχαμε βγάλει μόνο μια φωτογραφία. Δεν καθόμασταν να βγάλουμε, να διχτούμε. Σε καταλαβαίνω τι λες. Αλλά όχι, ήμουν πολύ παρέα του. Mm-hmm. Πολύ, πολύ. Και με τον αδερφό μου τον Τριαντάφυλλο και τον Παντελή ήμασταν. Πολύ παρέα. Ας πούμε. Με έπαιρναν καταρχάς από 5 χρονών στα live. Κοιμόμουν με βρίσκω να παίρνει, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Πώς ήταν αυτή η ιστορία του να πηγαίνει στα live και σε όλο αυτό το. Σου άρεσε αυτό το πράγμα. Πολύ. Σου άρεσε. Πολύ. Ήταν φοβερό, ας πούμε. Είναι τρομερό να θαυμάζεις ένα μέλος της οικογένειάς σου. Είναι απίστευτο. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σου πω ότι θαυμάζω πάρα πολύ και τη μαμά σου και τον μπαμπά σου. Να το ξέρεις αυτό για καλή πάρα πολλούς λόγους. Και εγώ τον Τριαντάφυλλο τον έχω γνωρίσει λίγο, τον αδερφό σου. Ναι. Δεν τον ξέρω πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, ξέρω τον αγώνα που κάνανε και που είσαι τώρα εδώ έτσι και. Τι να πω. Δείχνεις πως είσαι ευτυχισμένη. Ότι με ξεπέρασες. Πως ό,τι και να κάνω τώρα πίσω δεν γυρνάω. Πως ό,τι και να κάνω τώρα πίσω δεν γυρνάω. Με θες ακόμα. Πες μου λοιπόν τι καταφέρνεις με αυτά που κάνεις. Στο τέλος θα με χάσεις παντελώς. Και για σένα δυστυχώς ποτέ μου δεν θα ξαναείμαι ο παλιός. Είναι η πρώτη τηλεοπτική σου συνέντευξη. Ξέρεις, προσπαθώ να σε ρωτήσω πράγματα γιατί δεν θέλω κιόλας να φανεί τι να πούμε τώρα για μελλοντικά, τι σκέφτεσαι να γίνει παρακάτω. Ουσιαστικά τραβάς τώρα το δρόμο ναι. του τραγουδιστή. Ναι. Επαγγελματικά. Ναι. Έτσι δεν είναι. Θέλω να πω ότι όλοι, και δεν θα το έλεγα αν δεν ήμουν σίγουρος, γιατί θα εκτεθώ κι εγώ. Ναι. Καθένας βέβαια κάνει αυτό που θέλει, αλλά θέλω να σου πω ότι ήδη τα εύσημα τα έχεις πάρει. Ναι. Δηλαδή, πολλοί κόσμος που σ' άκουσε το βράδυ στο Μέγκα, γιατί κάποιοι δεν βλέπουν YouTube, οι μεγαλύτεροι δεν τα ξέρουν τα τραγούδια. Τηλεόραση είναι κάτι πολύ πιο άμεσο. Τηλεόραση είναι κάτι πιο άμεσο. Συγκινήθηκαν, έπαθαν σοκ. Όχι, ναι, εντάξει, δηλαδή διάβασα. Ας το πούμε εισαγωγικά. Όχι ότι βέβαια είχα κάποιο παράπονο. Με παραδέχτηκαν πιο πολύ στο live. Γιατί μπορεί να έλεγαν, ας πούμε, σου λέω τώρα εγώ, στο στούντιο, στα δισκογραφημένα, μπορεί να πείραξε κάτι, μπορεί. Λέω τώρα εγώ. Αλλά εντάξει, το live είδαν ότι. Το live είναι ναι. αυτό το πιο σημαντικό. Ναι. Μένω εδώ. Γιατί τα όνειρα τα έκανα μαζί σου. Ισορροπώντας στη ζωή μου με στα κύματα. Μένω εδώ. Όλο το βράδυ να χαϊδεύω το κορμί σου δίνοντας λύσεις στα μεγάλα μας προβλήματα. Μα για φαντάσου όλα τα ρούχα μου να λείπουν απ' τα σκοινιά σου. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, οι οπαδοί του Παντελή, φαν του Παντελή, σε ακολουθούν. Ναι, και όσο περνάει ο καιρός και βλέπουν ότι καλυτερεύω και δουλεύω, ακόμα περισσότερο. Μεγάλο πράγμα αυτό. Πολύ, πολύ. Ξέρεις, γιατί πολύ. Είναι, δεν το κάνουν από χάρη. Όχι. Γιατί σου λέει τώρα ο Παντέλος είναι ο Παντέλος. Οκ, ναι. Okay, όλοι από εκεί, αλλά εμείς τον Παντέλο αγαπάμε. Το να έρχονται σιγά σιγά οι άνθρωποι που αγαπήσαν τον Παντέλο σε σένα, δείχνει, παίρνεις την πράσινη κάρτα. Μεγάλο πράγμα για τα 10. Είσαι 19, έτσι να ξέρεις. Δεν είσαι, δεν μιλάμε ούτε για 29, ούτε για 35, ούτε για 45. 19, τι ξέρεις, όλοι είναι λίγο επιφυλακτικοί. Πώς νιώθει ο Κωνσταντίνος που αρχίζει και βλέπει το πρόσωπό του στην τηλεόραση, αρχίζει να βλέπει τη φωτογραφία του να ανεβαίνει, σχόλια από κάτω να γράφονται. Πώς το διαχειρίζεις αυτό, δηλαδή. Εντάξει, είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ όμορφο να σε αγαπάνε, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι. Βέβαια, κάποια. Συσσαγωγικά, να το πούμε, δημοσιότητα, είχα και πριν ξεκινήσω, λόγω ότι είμαστε αδέρφια τον Παντελή. Δεν την έχω βέβαια πάρει τόσο πολύ αυτή τη δημοσιότητα τώρα που έχω ξεκινήσει, γιατί έχουμε και τον κορονοϊό και δεν έχω βγει έξω, ας πούμε, να δω ότι με. Έχεις διαβάσει κάτι που να είναι κάτι άσχημο ή κάτι που να έχεις στεναχωρήσει. Κοίταξε να δεις. Τα σχόλια που είναι καλοπροαίρετα
και με κάνουν καλύτερο, τα δέχομαι. Εννοείται. Ακόμα και αν μπορεί να είναι λίγο αυστηρά, ίσως. Ναι, έτσι, μα εγώ τα θέλω. Με μέσα μια ηλικία που δουλεύω, βελτιώνομαι, έχω πολύ ακόμα να βελτιωθώ. Τα κακοπροαίρετα, εντάξει, τη βάση να δώσω. Έχεις πολύ δίκιο. Έτσι ακριβώς ήταν και ο αδερφός. Κάθε φορά που του έλεγα, με αυτός μπορεί να πει κάτι, δεν έδινε σημασία καθόλου σε αυτά. Πες μου, με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς, ποιος είναι έτσι από τους αγαπημένους τραγουδιστές? Δεν θέλω να δικήσω ονόματα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ όλοι οι καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί ο Παντελής. Εντάξει. Τον εαυτό σου τον έχεις φανταστεί σε πίστα? Ναι, αν και θα προτιμούσα. Να μου πεις ποτέ δεν ξέρεις, αλλά θα προτιμούσα πιο παρέιστικα μαγαζιά, ναι, πιο μικρά συγχωρητικότητα να αποκτήσω εμπειρία. Εννοείς για την αρχή. Ναι, για την αρχή σίγουρα. Δεν θα ήθελα να μπω σε κάποιο πολύ μεγάλο μαγαζί. Θα ήθελα λίγο να. Ακόμα ίσως και μόνος μου να είμαι, όχι για τίποτα άλλο, για να καταλάβω λίγο συσσαγωγικά την αξία μου, αν με ακολουθάνε 5 άτομα εδώ, 10 εκεί. Να καταλάβω λίγο τι συμβαίνει γύρω μου. Η πρόταση από τον Πάνο πώς έγινε για να πας? Μέσω της εταιρείας μου. Μέσω της εταιρείας. Ναι. Ένιωθες ότι ήσουν έτοιμος να βγεις να τραγουδήσεις μια τέτοια βραδιά? Γιατί ο Πάνος έχει πολύ κόσμο που τον αγαπάει πάρα πολύ. Θεωρείται ένας πάρα πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Και του χρωστώ ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ήταν τρομερά τιμητική η πρόταση που με έκανε. Και θέλω να πω και μπράβο στην Cobalt, που είναι μια εταιρεία που δίνει πολύ ωραία, πολύ ωραία πράγματα, φτιάχνει και δημιουργεί μέσα σε πολύ δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Και αυτό το χαίρομαι πάρα πολύ από τις εταιρείες που ουσιαστικά προσπαθούν και αυτές να κρατηθείτε κι εσείς σε μια εποχή που ο κόσμος δεν πάει τους στα μαγαζιά να το βρει. Οπότε όταν σου έγινε η πρόταση, τι σκέφτηκες, ποια τραγούδια θα πεις, τι? Εντάξει, στην αρχή μπορώ να σου πω ότι είμαι και λίγο αρνητικός. Όχι εννοείται για τον Πάνο. Για μένα είναι είδωλο. Εντάξει, δεν ήθελα ακόμα την πολυδημοσιότητα κτλ. Ήθελα όπως είπα να κάνω σιγά-σιγά. Αλλά κάθισαμε κάτω, μελετήσαμε και εντάξει. Το Σάββατο όταν σε είδες, πώς φάνηκες? Πολύ πιο καλός από ό,τι περίμενα. Αλήθεια. Δεν το περίμενα. Ακόμα και τη συνέντευξη τώρα τη δική μου, θα κάτσεις να τη δεις. Γιατί όταν θα φύγεις από εδώ θα λες, δεν θυμάμαι τι είπα. Δεν θυμάμαι τίποτα. Τώρα ήδη δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι τώρα. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου και οπλιγόμενα σ' αγαπώ. Κοντά σου έρχομαι καρδιά μου και περιμένω να σωθώ. Κοντά σου έρχομαι καρδιά μου και περιμένω να σωθώ. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου και οπλιγόμενα μαζί. Μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί. Πως αποκλείεται και εγώ κομμάτια γίνομαι. Μου λες δεν γίνεται, όμως με ένα μου φίλι τι γίνεται. Πες μου λίγο τα χόμπι σου, έχουμε χόμπι? Μπάλα έπαιζα 10 χρόνια. Εντάξει, σταμάτησα τώρα όταν άρχισα το τραγούδι κτλ. Σταμάτησα βέβαια ενώ σε ομάδα που ήμουν, σε κάποια ομάδα ερασιτεχνική. Πες μου όμως, σε μουντιαλίτε κτλ. Ωραία, έχεις αδυνατήσει από ό,τι βλέπω, προσέχεις και το σώμα σου πάρα πολύ ή όχι? Όχι ιδιαίτερα. Παλαιότερα δεν ήσουν λίγο έτσι? Παλαιότερα. Ναι, τώρα είναι χαρά. Εντάξει. Δεν με λες και αδύνατο. Εντάξει, καλώς είμαι. Πολύ ωραίο σώμα, έχεις μια χαρά είσαι. Εντάξει. Δεν το συζητάω. Καταρχάς, επίσης έχετε εσείς οι Αεκτσίδες, είσαστε τυχεροί, σας φτιάχνει γήπεδο, ναι, δίπλα, φοβερό δίπλα, εκεί πέρα, ναι, ο πρόεδρος εκεί, έτσι και κάνει κόσμημα. Δεν το συζητάω. Ναι. Και δίπλα από το σπίτι κιόλας. Έτσι περιμένεις πώς και πώς για να πας. Είναι χόμπι σου να βλέπεις παλάρα εκτός από τον αθλητισμό? Ναι, σε όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ, ας πούμε, πηγαίναμε. Μαγειρεύεις? Θα κάτσεις σπίτι, δεν θα μαγειρεύεις καθόλου? Τώρα πριν ένα μήνα ξεκίνησα να μαγειρεύω. Α, όλα πριν από ένα μήνα? Ναι, ναι, όλα. Πώς έτσι το πήρες απόφαση? Γιατί ξεκίνησε στην καραντίνα και έμαθε που ούτε αυτός ήξερε ο αδερφός μου, ο Τριαντάφυλλος. Και λέω, κάτσε να δω κι εγώ. Και έκανα τάκος με κοιμά. Τάκος. Και βγήκανε τέλεια. Ρε φίλε, αυτό είναι δύσκολο. Τέλεια. Ξέρεις γιατί θα βγει από τον Πεντρετζίκη? Η νύφη μου είναι Μεξικάνα, του αδερφού μου γυναίκα. Οπότε έχω γίνει αυστηρός εγώ με τις μεξικάνικες, ναι, ναι, γεύσεις. Κατάλαβες, γιατί είναι μαγείρισα που κάνει μεξικάνικα μεξικάνικα. Μια μέρα θέλω να σου κάνω. Ωραία. Οπότε θέλω να σου πω το τάκος που μπήκες. Τα τάκος είναι αυτά τα σκληρά που βάζεις μέσα. Σαν αραβικές πίτες. Μου βάζεις κιμά με γέμιση. Δε. Μα, για ποιον το μαγείρεψες, αν επιτρέπετε? Για τους γονείς μου. Α, για τους γονείς σου. Το Πετρατζίκη συνταγή, ναι. Άρε, Άκη. Έχεις κάνει κόσμο να μαγειρέψει. Άρε, Άκη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Θα μπουν μέσα, θα βάλουμε ένα τραγούδι μέχρι να κάτσουν οι δύο συνεργάτες σου που έχεις φέρει εδώ με τις κιθάρες. Ναι, ναι. Να βάλουμε έτσι πλάνα από τραγούδια για να καθίσουν. Γιατί πόσα θα μας πεις, πόσο live θα μου τι έχεις ετοιμάσει? Τρία τραγουδάκια. Τρία τραγουδάκια λοιπόν. Να σου πω και τα ονόματα των μουσικών. Τώρα μόλις καθίσουν να μας τους πεις. Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Τόσα αντικειμενικά στο λέω.
κι ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις μάτια μου που μένω κι όσο δίνεσαι θα περιμένω. Απ' αντίδραση το ξέρω, το κάνες κι αυτό. Δεν ταιριάζεται σου λέω, τόσα αντικειμενικά στο λέω. Κι ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις μάτια μου που μένω κι όσο δίνεσαι θα περιμένω. Απ' αντίδραση το ξέρω, το κάνες κι αυτό.